Λογιστική στέγη Κοζάνης. Να πέτει το όνομα. Το όνομα λίγο. Ευαγγελία Ρούντου, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημήτριος Ρούντος, Τμήμα Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κλαχάκης Κωνσταντίνος, Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία. Δημήτρης Τάσιος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων Πανεπιστήμιου Πατρών. Ευαγγελία Στάθη, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Καρδίτσας. Κωνσταντίνα Ρούντου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕΙ Σερών. Και τέλος, βραβεύουμε την Καρκανάκη Ζωή που σπουδάζει παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την εργασία της με θέμα της Αρακατζάνικη Παράδοση. Αντίρρητα, να ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία τους ανάμεσά μας, το Δήμαρχό μας, κύριο Καραγιάννη Ιωάννη, τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Αρακατζανέων, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Ανατολίτη Βασίλη, καθώς και τους Συλλόγους Πιερίας, Πολιτευτικού Στροφίσου, Φοιτητών, Εξτόμου Θεσσαλονίκης και Κορδελιού. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα προσπαθήσω να μην αντιγορήσω. Είναι πολύ τιμητικό απόψε που βλέπουμε την αίθουσα σχεδόν γεμάτη, γνωρίζοντας πόσο δύσκολες είναι οι εποχές. Είμαστε νεοεκλογές Διοικητικό Συμβούλιο, για τυχόν λάθη να μας συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Διοικητικού και τις επιτροπές που λέει για την προσπάθεια που κάνουν και τη δασκάλα μας στην εκλογή του Παπαδοπούλου. Και με την ευκαιρία να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους. Να έρθετε στο Σύλλογο, να φέρετε τα παιδιά στο Σύλλογο. Όσο μας χρειάζεται ο Σύλλογος, το χρειαζόμαστε κι εμείς. Αυτά από μένα. Καλό γλέντι και να περάσουμε όμορφα. Θα παρακαλούσα και τον Δήμαρχό μας να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Μας και της Ομοσπονδίας μας, ευχόμαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να συγχαρώ από την πλευρά μας και τον Γιώργο τον Πάρπα και το Δέλτα Σίγμα για την πολύ καλή προσπάθεια που καταβάλουν. Παραδοσιακά με το Σύλλογο του Λαγκαδά έχουμε άριστη συνεργασία. Εύχομαι να συνεχίσουμε το ίδιο. Παρόντες επίσης από την Ομοσπονδία είναι ο κύριος Τσαρκάκης και ο κύριος Παναγιώτης ο Πάρπας. Το γνωρίζετε όλοι, φαντάζομαι. Πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα στη Λάρισα διοργανώσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία την κοπή της πίτας μας, τη Βασιλόπουλα Πουβάλα, από το σύνδεσμο της Λάρισας. Για αύριο η Ομοσπονδία μας θα είναι και πάλι παρούσα στο συναλλητήριο των Αθηνών, διοργανώνουμε μια εκδρομή, λεωφορεία θα φύγουν από το κέντρο της πόλης, οπότε όποιος από εσάς δεν έχει κλείσει κάποια θέση θα μπορούσε να το κάνει. Εύχομαι να περάσουμε καλά, καλή βραδιά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, μας τιμούν με την παρουσία τους ο κύριος Ισκούδης Τέλιος, πρώην αντιδήμαρχος και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Ιωάννης Ταυμαζίδης, πρώην περιφερειακός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος, η κυρία Μαρκέλα Ταυρίδου, υποψήφια δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Βαρζόπουλος, υποψήφιος βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχάλης Κορδάς, πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος Χρυσαυγής και ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα τώρα να πω ότι με συγκίνηση σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης που θα γίνει αρχές Μαΐου.